δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες. Ο τραγικός απολογισμός της δολοφονικής επιχείρησης του Ισραήλ στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη και της αεροπορικής επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μερικές μέρες. Αυτοί οι νεκροί και τραυματίες έρχονται να προστεθούν στους πάνω από 100 δολοφονημένους Παλαιστίνιους από την αρχή της χρονιάς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται μικρά παιδιά. Τα προσχήματα του κράτους του Ισραήλ που αναμασούν και οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παντελώ αστήρικτα. Τη στιγμή που καταγράφονται εδώ και μήνε εικόνε αποτρόπαιη κατοχική βία στο διεθνή τύπο, ακόμη και μέσα στην ίδια την Ιερουσαλήμ. Το γεγονό δε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση απολαμβάνει την πάγια πολιτική, οικονομική, στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εξοργιστική πρόκληση απέναντι στου λαού. Του λαού που στηρίζουν σταθερά και διαχρονικά το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, καταδικάζουν την κατοχική βία του Ισραήλ και υποστηρίζουν να τερματιστεί τώρα η Ισραηλινή κατοχή, να αναγνωριστεί κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτο στα σύνορα του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα, να αναγνωριστεί το δικαίωμα τη επιστροφή των προσφύγων στι αιστείε του.